Κύριε Μαχαιρά, είδαμε ότι η Πηνιό τελικά έληξε την απεργία μετά από μέρες κινητοποίησης από τους αγρότες της περιοχής. Θα θέλαμε τα σχόλιά σας. Επειδή έχουμε χρόνια παθωμένα με αυτή την Πηνιό προβλήματα, φέτος κάνανε το λάθος και το ξέραμε ότι πιο μπροστά ότι θα κάνουν απεργία. Κοιτάξαμε, πιέσαμε πιο μπροστά μία εβδομάδα πριν με διαφόρους τρόπους. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω από το κανάλι σας τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, τη Δημοτική Αγροτική Επιτροπή, όλους τους εμπλεκόμενους, τους συλλόγους, τον κόσμο, τους βουλευτές, όλοι όσοι συμβάλλανε για να λυθεί το πρόβλημα αυτό, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, όπως είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, αν συνεχιζόταν η απεργία της Πηνιό θα ήταν μια καταστροφή. Το καλό είναι ότι σήμερα θα φύγουν τα καράβια, θα φύγουν τα ευπαθή προϊόντα αλλά και τα εξαγώγημα προϊόντα που είναι σε δύο εβδομάδες το εβραϊκό Πάσχα στη Γερμανία, το οποίο θα τέτοιο. Και ήρθε όλα καλώς, ήρθανε καλώς. Όσον αφορά τώρα τις τιμές, αυτή την περίοδο πώς είναι και τιμές, η κατανάλωση. Οι τιμές ήταν λίγο καλές τις μέρες αυτές, λόγω τις μέρες αυτές που ήταν η απεργία ήταν στάσιμα τα πράγματα γιατί δεν κόβαν οι άνθρωποι προϊόντα. Αυτό θα το δούμε σήμερα και αύριο πώς θα κοιμαθούν οι τιμές. Πιστεύω να πάνε καλά λόγω του Πάσχα. Αυτή τη χρονική περίοδο βρίσκεται στο φουλ της παραγωγής. Έτσι, εμάς είναι στο φουλ της παραγωγής, ειδικά οι ντομάτες και τα εξαγώγημα προϊόντα όπως είναι τα κέρατα και τα φλωρίνης, αυτά τα προϊόντα και οι ντομάτες γενικά που εξάγονται. Η προηγούμενη κακοκαιρία και ο παγετός δημιουργήσαν προβλήματα στα θερμοκήπια. Έχουν δημιουργήσει προβλήματα πολλά, ειδικά στα αγκούρια και στις ντομάτες, αλλά και στα πιπέρια σε ορεινές περιοχές, αλλά και σε παιδινές περιοχές. Το κακό είναι ότι ο ΕΛΓΑ θα αποζημιώσει μόνο για ορεινές περιοχές, όπως είναι Κεντρή, Φράγμα, Μπραμιανών, Μπαμπακιάς, Λάκκος, στην περιοχή τη δικιά μας. Το καλό είναι να αποζημιώνει όλους τους αγρότες, γιατί όλοι πάθανε ζημιά και στον κάμπο μέσα και αυτό. Τώρα από εκεί ύστερα είναι θέμα του ΕΛΓΑ. Ζημιές υπάρχουν, βοτρίτες πολλές υπάρχουν, τα λένε καθημερινά ο κόσμος. Από εκεί ύστερα πιστεύω να ανεβούν οι τιμές, ειδικά της ντομάτας, να μήπως αλλάξει κάτι στη φετινή χρονιά.